Okay. Πήγα να τσακωθώ με έναν τύπο, ο άλλος αυτός με τα άσπρα ρούχα με έσπρωξε, δεν κάθισα σε κάποιον, με έσπρωξε και έπεσα σε ένα καναπέ. Δεν υπάρχει βίντεο να με χτυπάει κάποιος. Το μαγαζί ήταν γεμάτο, υπάρχει κόσμος να πει ότι λέω αλήθεια. Okay. Βέβαια απέδειξε στο ίντερνετ ότι δεν είσαι ελέφαντας. Εντάξει. Και άμα τις έπεσα και με δύο, βράδυ βγαίνουμε, okay, γίνεται να γίνει ένα τσακωμός και ξύλο να φας, τι έγινε, σόφα και εγώ, κοίτα, φρέσ φαίνομαι, ε? Δεν έφαγα ξύλο, έτσι. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεν κάθομαι να το ξαναπώ αυτό, ούτε να εξηγήσω κάτι άλλο. Λοιπόν, το τσιμπούκιο Gifty Cent τώρα, ήθελα να παίξω και box μαζί του, να βγάλει και αυτός λεφτά, να βγάλω και εγώ λεφτά, αλλά κάθεται και τρέχει το στόμα του πάρα πολύ. Τον τελευταίο καιρό. Okay. Λοιπόν, οπότε, ένα και ένα κάνουν δύο. Ποιος ρε τσιμπούκι σε έδιωξε από τη Θεσσαλονίκη, οι φίλοι σου. Σε διώξαν από το σπίτι σου. Έμενες ένα μήνα στο ΜΕΤ, σε διώξαν από το σπίτι σου οι φίλοι σου πάλι. Σε κάνανε μπλε 2-3 φορές οι φίλοι σου, ρωσοπόντι. Okay. Ήρθες στην Αθήνα μετά. Λοιπόν. Ένα χρόνο ο Madclip δεν ήξερε ότι είσαι CEO στην Capital. Έπαιρνε τα λεφτά του Madclip και από όλους χωρίς να το ξέρει κανένας. Ούτε ο ίδιος ο φίλος. Στα κανάλια όταν πήρες 50 followers, 50k followers, που λέγανε ο Light έκλαιγε η ψυχούλα για το χαμό του φίλου του, γαμό το σπίτι σου, ήταν ο DJ Stefan. Δεν βγήκες ποτέ να πεις, okay, ότι ήταν ο DJ Stefan. Στο νοσοκομείο μετά που ήμουνα με τον Stefan ήμουνα και τα άλλα παιδιά ποτέ δεν ήσουν εκεί. Εντάξει. Και που τον κλέγαμε μετά σε σπίτι φίλου μας. Οκ. Okay. Λοιπόν. Δεν δίνεις ρε πουτάνα τα δικαιώματα στην οικογένεια του Madclip για τα κομμάτια του. Τα streams του. Και το παίζεις και έχεις τα κάδρα πίσω. Είσαι μια μεγάλη πουτάνα. Οκ. Okay. Μισητός άνθρωπος. Οκ. Okay. Λοιπόν. Δεν ήθελα να σε κάνω expose έτσι, αλλά είσαι η μεγαλύτερη πουτάνα που κυκλοφορεί. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, εσείς όσοι τον ακούτε και τον στηρίζετε, καταλαβες, ακούστε αυτά που είναι η αλήθεια. Δεν θέλω να πω σε παραπάνω λεπτομέρειες, απλά έχει αρχίσει και με θολώνει πάρα πολύ και εμένα το κολόπεδο αυτό. Οκ, okay. Μου βγάζεις με κάδρα πίσω και δεν δίνεις την οικογένειά του τα δικαιώματά του, ε? Φοβούνται να μιλήσουν κάποιος, δηλαδή, μιλάω εγώ πουτάνα. Δεν σε φοβάται κανένας. Η μαμά μου με αγαπάει και ας μην είμαι γκάνγκστερ. Έτσι είναι οι γκάνγκστερς ρε βλάκα. Έτσι είναι οι γκάνγκστερς. Παλιοπουτάνα τσιμπούκι. Αυτόν ακούτε, οκ. Okay. Αυτόν ακούτε, κάνσελ από αύριο πρέπει να τον κάνετε κανονικά. Οκ. Okay. Δεν δίνεις τα δικαιώματα και τα stream στην οικογένεια του Madclip και μου τον βάζεις κάδρα πίσω. Ρε παλιοπουτάνα, πόσες φορές έχεις φάει ξύλο. Μέχρι και στο στούντιό μου μπουνίδια σου είχα δώσει και ο Γκάμπιταλ μπροστά, ρε παλιοπουτάνα. Δεν θέλω να μιλήσω, να γίνομαι κατίνα τόσο καιρό. Το συνεχίζεις όμως, οπότε πρέπει να μιλήσω. Οκ, okay. Λοιπόν, βάζω λίγο ευκαιρία για να παίξουμε φρούτα μετά. Εντάξει, αυτά.